Από την Κύπρο, όπου μεταβαίνει σήμερα προκειμένου να συναντηθεί με τον ομόλογό του, αλλά και για να μιλήσει στη Σύνοδο των Επικεφαλής των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας ανά την Ιφίλιο, αναμένεται να απαντήσει επί της ουσίας ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο νέο γύρο κατηγοριών και αιτιάσεων που αυτή τη φορά εξαπέλυσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Την ίδια στιγμή η Αθήνα ετοιμάζεται για μια χρήσιμη αλλά συνάμα δύσκολη επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, από το επιτελείο της οποίας έχει ήδη κοινοποιηθεί στις ελληνικές αρχές ότι η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα θέσει θέμα επαναπροωθήσεων και κακομεταχείρισης μεταναστών σύμφωνα με την ιστοσελίδα καθημερινή.gr. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φιλόδοξη πολιτικός των Πρασίνων έχει το συγκεκριμένο θέμα πολύ ψηλά στην εγχώρια ατζέντα της, κάτι που με κάθε βεβαιότητα θα εκμεταλλευτεί και η Άγκυρα. Ενδεικτικό της ατζέντας της κυρίας Μπέρμποκ είναι το πολύ κακό κλίμα που επικράτησε κατά την πρόσφατη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στη Γερμανία, με αφορμή της κατηγορίες της επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Κάιρο. Πολύ σημαντικότερο για την Αθήνα είναι να εξηγηθεί στην κυρία Μπέρμποκ τι ακριβώς επιχειρεί τα τελευταία χρόνια η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας εν συνεχεία θα επισκεφθεί την Άγκυρα. Ειδικότερα, λίγα 24 ώρα πριν από την επίσκεψη της κυρίας Μπέρμποκ σε Ελλάδα και Τουρκία, ο κύριος Τσαβούσογλου σημείωσε ότι η Τουρκία παραβιάζει τον εθνικό ενέαιριο χώρο σε απάντηση των παραβιάσεων που ισχυρίζεται πως κάνει η Ελλάδα. Προανήγγειλε μάλιστα και νέες επιστολές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Για το ζήτημα των F-16, ο κύριος Τσαβούσογλου ανέφερε ότι η απόφαση του Κογκρέσου δεν είναι δεσμευτική και σημείωσε ότι θέλουμε να πάρουμε τα F-16, οι διαβουλεύσεις προχωρούν καλά, όμως δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα μας δέσει χειροπόδαρα. Μη μας παρεξηγήσουν, όμως κανένας δεν μπορεί να βάλει την Τουρκία σε τέτοια καλούπια. Αύριο ο κύριος Δένδιας, αφού συναντηθεί με την κυρία Μπέρμποκ στην Αθήνα, θα αναχωρήσει για το Παρίσι, προκειμένου να έχει μια πρώτη συνάντηση με τη νέα Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Κολονά. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση θα τεθούν η εμβάθυνση της διμερούς σχέσης, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Δένδιας θα ενημερώσει την ομόλογό του για το περιεχόμενο των διαρκών απειλητικών δηλώσεων εκ μέρους των Τούρκων. Στο πλαίσιο των επαφών, θα συζητηθούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.